Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνεις, Πάρη? Όλα μπόμπα, εσύ? Είναι λίγο ψυχαναγκαστική αυτή η κίνηση που κάνουμε. Θέλω να την κόψουμε, εσύ αρέσει? Μ' αρέσει, εννοείται. Τέλει. Απλά λέω την αλήθεια. Το σχολιάζουμε, το δέχουμε. Μ' αρέσει. Λοιπόν, τι νεάκια γενικά? Έχουμε μάθημα. Έχουμε ένα φοβερό μαθηματάκι. Βγήκε το 4. Επεισόδιο 4 που έχει να κάνει με volumes και networks. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Docker. Πολύ ενδιαφέρον. Όχι τόσο ενδιαφερμένος για το πώς χρησιμοποιείς τον Docker σε έναν υπολογιστή, αλλά νομίζω είναι μια καλή βάση για το πώς σιγά σιγά πας σε πολλούς υπολογιστές κλπ. Ναι, ναι. Το Dojo επίσης. Μπράβο. Το οποίο τι είναι? Είναι το διαδραστικό περιβάλλον που έχουμε για τα μαθήματα, που μπορούν να βλέπουν τα βίντεο εκεί, τις διαφάνειες. Έχουν μια κοινότητα που μπορούν να μιλάνε μαζί μας και με άλλους μαθητές και έχουν και το περιβάλλον που μπορούν να γράφουν κώδικα online χωρίς να κατεβάσουν καν τον Docker στον υπολογιστή τους. Μπομπάτα. Τέλεια. Από άλλα νεάκια, θα έλεγα, είναι πολύ ενδιαφέρον τώρα πώς ξεκινάνε και σταματάνε πάρα πολλά events που έβλεπα εγώ τελευταία για το κορονοϊό. Ναι, μπράβο. Εμείς όμως θα κάνουμε meetup. Εμείς θα κάνουμε meetup. Θα προσέχουμε. Εντάξει, με πολύ προσοχή. Λυμμένα χεράκια για τα γνωστά. Θα στείλουμε οδηγίες για ασφάλεια σε όλους κλπ. Αλλά ειδικά πιο διεθνή events έχω αρχίσει και ζορίζονται τώρα. Γιατί όντως, δηλαδή, έχεις δει αν events. Το CubeCon, δηλαδή μεγάλα events, ας πούμε. Έλα ρε! Ναι. Δεν το έχω, το έχασα αυτό το κομμάτι. Και το γυρνάνε σε εικονικά, δηλαδή μέσω. Okay. Αν δεν το σπρώχνουν για πιο μετά. Το CubeCon νομίζω το είπαν, έχουν δώσει καινούργιες ημερομηνίες για το καλοκαίρι κάπου. Okay. Για να δούμε πώς θα πάει. Κοίτα, το βασικότερο είναι, θεωρώ, για τις εταιρείες που έχουν κόψει πάρα πολύ από το travel τους. Λέει, αν δεν χρειάζεται να ταξιδέψει, okay, δεν στέλνουν υπαλλήλους μακριά. Έχετε κόψει εσείς δηλαδή στο e-food? Ξέρω, εντάξει, δεν έχουμε τόσο πολύ ταξίδια. Είναι, αλλά γιατί είναι και τοπική. Ξέρω, ας πούμε, ότι επειδή το e-food έχει κάποιες χώρες των Βαλκανίων που ουσιαστικά έχουν την ίδια πλατφόρμα και παίζει, ναι, εκεί, ότι σε αυτές τις χώρες κάποιοι που θα πηγαίνανε για trainings και τέτοια πράγματα ή θα ερχόντουσαν αντίστοιχα από τις άλλες χώρες για να τους εκπαιδεύσουμε εμείς, έχουν ψηλομειωθεί αυτά. All right. Δεν είναι ότι είναι απόλυτο, αλλά. Εντάξει, τώρα ειδικά χώρες, ας πούμε, τύπου Αμερική και τέτοια. Η Ιταλία, ας πούμε, είναι προβληματική. Είναι και άλλες περιοχές που έχουν θέμα. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα κάνουμε meetup. Εμείς, εντάξει, είμαστε λίγο πιο τοπικοί. Πλημμένα χέρια, αντισηπτικά, ιστορίες. Θα έχουμε όλες τις απαραίτητες θέσεις ασφαλείας. Όλες τις ανέσεις. Τις ανέσεις. Τα βασικά, δηλαδή αυτό που ο καθένας μας θα πρέπει να κάνει. Ωραία. Για λέγε, τι έχουμε. Είμαστε και ειδικοί στο. Ναι. Λοιπόν, σήμερα. Εγώ δεν λέω θέμα σήμερα. Ναι, άμα. Καλά θυμόμουν. Εντάξει, όχι. Άμα θέλεις, why not. Όχι. Εννοείται ότι θέλω, απλά δεν ήμουν σίγουρος. Σήμερα έχω το εξής πολύ ωραίο θέμα. Λέγεται αυτοματοποίηση. Τρελαμένο. Και θέλω λίγο να συζητήσουμε αρχικά πώς αυτοματοποιούμε πράγματα όπως το CI μας, το Continuous Integration System μας. Δηλαδή αυτό που όταν πουσάρουμε κώδικα, τι πρέπει να αυτοματοποιήσουμε, πώς γίνεται αυτό κλπ. Τι συστήματα χρησιμοποιούμε, τι έχουμε δει να δουλεύει, τι να μην δουλεύει. Αλλά και γενικότερα για αυτοματοποίηση θα το άφηνα και γενικά, δεν ξέρω πού θα πάει η κουβέντα. Τέλεια. Πότε δεν ξέρουμε έτσι κι αλλιώς. Μικρή να είναι. Ναι, που δεν θα είναι. Αλλά. Λοιπόν, ωραία, το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, as always, είναι σου ήρθε για κάποιο λόγο αυτό ή απλά σε απασχολούσε και λες, έλα να τα πούμε? Με απασχολούσε, το σκεφτόμουν. Υπάρχουν πολλές πλατφόρμες που έχουν βγει τελευταία. Υπάρχουν διάφορες που έχω δοκιμάσει. Ναι. Και το συζητήσαμε και πολύ όταν είχε να κάνει με τα code reviews. Οπότε λίγο από εκεί πέρα άρχισα να δουλεύω στο κεφάλι μου περισσότερο. Και να... Μπράβο. Και εγώ με αυτό το συνέβησα. Με το που το είπες, πήγε το μυαλό μου. Η αλήθεια είναι ότι το εφαλτήριο ήταν τα code reviews. Οποίο... Είσαι ένα κινητό λεξικό σε αυτό το podcast, ρε Αντώνη. Εντάξει. Εσύ είσαι πιο καλός από μένα, νομίζω αυτό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Οπότε. Αρχικά να κάνουμε, ναι, ένα γρήγορο εισαγωγή, να το πω, δηλαδή να πούμε 2-3 πράγματα για την αυτοματοποίηση όσον αφορά τον κώδικα ή τουλάχιστον τις πιο συνηθισμένες μεθόδους αυτοματοποίησης που βλέπουμε. Είτε από την εμπειρία μας, είτε από πελάτες που έχουν δουλέψει, ναι, ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο, και το βλέπουμε που θα πάει. Πολύ ωραία. Αρχικά, σίγουρα υπάρχουν συστήματα τα οποία πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα και να αυτοματοποιούν κάποιες από τις διαδικασίες που θέλουμε για να πάει ο κώδικας μας. Είχαμε μιλήσει για παράδειγμα για το code review, που είναι ότι ο άνθρωπος έρχεται και ελέγχει τον κώδικα ή δίνει κριτική στον κώδικα για να δει αν του αρέσει ή όχι. Να. Το οποίο θα εμφανιστεί από πάνω τώρα το βιντεάκι. Εκεί. Ναι, ναι, ναι. Και πάμε να δούμε λίγο τα συστήματα τώρα που μπαίνουν στη δικασία αυτή. Δηλαδή, γράφω εγώ ένα κώδικα, πρέπει να ελέγξω ότι ο κώδικας μου είναι σωστός. Τι, ναι, κάνω, θα κάνω κάποια tests. Ενδεχομένως έχω κάποιους κανόνες, κάποιο style guide όπως λέγεται, στο οποίο εγώ πρέπει να πάω και να πω, ξέρεις τι,
πρέπει να βάζω, ας πούμε, ξέρω εγώ, με αυτόν τον τρόπο τους μεταβλητές μου, ή να τσορίζω με αυτόν τον τρόπο, ή να μην χρησιμοποιώ μεταβλητές και να τους αλλάζω τύπο, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, και τέτοια πράγματα. Ωραία. Αυτό. Λοιπόν, να σου πω εγώ πώς το βλέπω σε γενικές γραμμές, γιατί μ' αρέσει μερικές φορές να το βλέπω λίγο εφόλης της ύλης. Για μένα το software, όλο αυτό είναι σαν μια γραμμή παραγωγής σε ένα εργοστάσιο. Δηλαδή, ξεκινάμε από μια πρώτη ύλη, η οποία λέγεται κείμενο, που είναι ο κώδικας, που αυτό κάνουμε, γράφουμε κείμενο, και εν τέλει καταλήγει να είναι κάτι χρήσιμο το οποίο φτάνει σε κάποιον άλλον άνθρωπο να το χρησιμοποιήσει. Σωστά, όπως είναι το Facebook. Αυτό για μένα είναι σαν μια γραμμή παραγωγής. Τέλεια. Σαν ένα εργοστάσιο. Που ξεκινάς από κάτι, που είναι η πρώτη ύλη, και καταλήγεις στο τελικό προϊόν. Οπότε για μένα είναι κάτι ακριβώς αντίστοιχο. Αυτό έχει πολλές φάσεις, στις οποίες είναι το να συναρμολογήσεις, ας πούμε, πράγματα, να βγουν αυτό, να μετατραπεί σε κάτι άλλο, να κάνεις έλεγχο ποιότητας, έλεγχο ασφαλείας, να το διανύμεις εν τέλει αυτό στον τελικό πελάτη. Τα οποία έχουν κάποια κομμάτια είναι δημιουργικά, δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να σκεφτεί να παράξει, κάποια άλλα είναι επαναληπτικά και όμοια πολύ. Όπως για παράδειγμα, το να ξέρω εγώ να βιδώσω το σωληνάριο στην οδοντόκρεμα. Αντίστοιχα στο κώδικα, μια επαναληπτική διαδικασία είναι το να φύγει αυτό το πράγμα από έναν υπολογιστή και να πάει στο σερβερ που τρέχει, ας πούμε, η web εφαρμογή. Τέλει. Οπότε, κλείνοντας αυτή τη μεγάλη εισαγωγή, για μένα η αυτοματοποίηση κολλάει όπου κολλάει και σε μια τυπική γραμμή παραγωγής εργοστασιακή. Σε διαδικασίες οι οποίες είναι επαναληπτικές και ίδιες. Μία από αυτές είναι αυτό το οποίο είπες, είναι ο έλεγχος ποιότητας. Δηλαδή, ο κώδικας, ο οποίος εμείς υποβάλλουμε για αποδοχή από την εταιρεία, πληρεί τα κριτήρια, τα κάποια ποιοτικά κριτήρια για το πώς πρέπει να είναι γραμμένος, είναι ασφαλής. Οπότε το θεωρώ δεδομένο. Είναι η πρώτη γραμμή, ας το πούμε, αυτό το οποίο το συνδέει με το προηγούμενο, με τα code reviews. Ναι, νομίζω βασικά θα τσιμπήσω την εισαγωγή γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Και θα το πάω ένα βήμα παρακάτω και θα πω ότι μάλλον είναι μια γραμμή παραγωγής η οποία θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου αυτοματοποιημένη. Ναι. Και απλά σε κάποια σημεία υπάρχει η επιβεβαίωση από τον ανθρώπινο παράγοντα ότι μπορούμε να πάμε παρακάτω. Σωστά. Δηλαδή, εγώ το βλέπω κάπως έτσι. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι ξεκινάω εγώ και αναπτύσσω την εφαρμογή μου. Mm-hmm. Το κάνω στον υπολογιστή μου. Κάνω ό,τι πιστεύω ότι πρέπει να κάνω. Ναι. Και μετά από εκεί και πέρα η εφαρμογή μου πάει στο αποθετήριο που έχω για τον κωδικά μου. Το GitHub, το Bitbucket, μια άλλη υπηρεσία, οτιδήποτε άλλο. Σωστά. Από αυτή τη στιγμή και μετά έρχεται ένας υπολογιστής, μια μηχανή, και παίρνει τον κωδικά μου και πρέπει να τον ελέγξει. Mm-hmm. Πώς τον ελέγχει, αυτό θα το αναλύσουμε και πολύ, αλλά πολύ πολύ χοντρικά μπορεί να κάνει κάποια τεστ, είτε να έχουν να κάνουν με τη δομή του κωδικά μου, είτε και τεστ που βεβαιώνουν τη σωστή λειτουργία του κωδικά μου. Mm-hmm. Προσθέτω το ένα και το ένα και όντως κάνει δύο. Πάρα πολύ ωραία. Η μέθοδος μου δουλεύει σωστά. Αυτό είναι το τεστ. Πολύ ωραία. Αφού γίνει αυτό, μετά έρχεται το code review. Το οποίο δεν θα το αναλύσουμε περισσότερο γιατί, όπως είπαμε, το έχουμε πει σε μεγάλο. Σε ένα αρκετά καλό βαθμό, ναι. Στο προηγούμενο επεισόδιο. Άρα λοιπόν γίνεται το code review και από εκεί και πέρα λέει, συμφωνεί η ομάδα ή αυτός που έκανε το review και ο άλλος που έκανε τον κώδικα, ότι μπορεί να πάει ο κώδικας μπροστά. Ωραία. Εκεί πέρα ξαναγίνεται μια χερά διαδικασία. Πατάω ένα merge. Δηλαδή πάω και βάζω τον κώδικα από το pull request μου, από εκεί πέρα που το έβαλα για έλεγχο, στο master. Ακριβώς. Εκεί πέρα λοιπόν ξεκινάει μια καινούργια διαδικασία που θα πάει ο κωδικάς μου, θα ελεγχθεί με τον κώδικα του master μαζί, γιατί μπορεί να έχει μηνυκοποιήσει οτιδήποτε άλλο το branch. Mm-hmm. Άρα πάλι μπαίνει μια αυτόματη διαδικασία. Και μετά ενδεχομένως, τώρα εκεί πέρα υπάρχουν δύο απόψεις, με τη μία από το master θα πάει στην παραγωγή μου. Άρα είναι μια αυτόματη διαδικασία που φτάνει μέχρι την παραγωγή από τη στιγμή που πατάω merge. Ναι. Ή μπορεί εγώ να έχω μια χερά διαδικασία που να λέει για να πάει κάτι στην παραγωγή πρέπει να πατήσω άλλο ένα κουμπάκι. Ωραία. Πάλι όμως πρέπει να είναι κουμπάκι, δηλαδή δεν πρέπει να χαίρει κάτι την ταπεινή μου γνώμη εκεί πέρα. Οπότε με το πατήσω το κουμπάκι. Ναι. Γιατί γελάς. Θα πες, θα σου πω όλο. Θα μου πεις. Ναι. Φεύγει ο κωδικάς μου από το master branch, το οποίο είναι το κύριο branch στο οποίο δουλεύω, και πάει στην παραγωγή. Πώς πάει στην παραγωγή? Με κάποια διαδικασία πάλι αυτόματη την οποία έχω ορίσει εγώ. Ναι. Άρα, όλη αυτή η γραμμή παραγωγής, η οποία περιέγραψε πριν, θεωρώ ότι είναι αυτόματη, από άκρη σε άκρη. Απλά έχει σημεία, όπως για παράδειγμα το pull request είναι έτοιμο για να πάει στο master. Ναι. Το master είναι έτοιμο για το deployment. Δηλαδή έχει σαμαράκια, να το πω έτσι, όπου ένας άνθρωπος πρέπει να πάει και να δώσει την έγκρισή του για να προχωρήσει στο επόμενο σημείο. Σωστά. Γιατί γελάω? Για πες. Γιατί θυμόμουν το πώς κάναμε τα πρώτα deployment στη Sourcelayer πριν γίνει καν, ας το πούμε, προϊόν, ήταν ακόμα ένα project.
Άνοιγες το αρχείο, έκανες copy-paste. Άνοιγες το WinFTP, πως το file Zilla, ξέρω εγώ. Drag and drop τα αρχεία από τον υπολογιστή στο server και ναι. Έκανες 10 σταυρούς και άλλες τόσες λιτανίες, να μην κοπεί σύνδεση στη μέση. Όχι, τι σταυρούς και λιτανίες. Εγώ θυμάμαι, πρέπει να ήμασταν σπίτι σου, νομίζω, την πρώτη φορά. Ναι. Μία από τις πρώτες φορές που κάναμε deployment. Ναι. Και θέλαμε να κάνουμε ένα μεγάλο release. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Ναι. Ήταν αφού με τις πίτσες, αν θυμάσαι. Ναι. Ξέρεις ποια ιστορία. Αυτό που έσχισε τα κουπόνια. και είμαστε εκεί πέρα και απλά το deployment ήταν ότι στείλαμε τα αρχεία με FTP στο server. Ναι. Και μετά, απλά επειδή δεν δουλεύαν όπως θέλαμε, ήμασταν στο server και κάναμε. Και πειράζαμε εκεί επάνω τα. Μέχρι να παίξουν για να τα ξαναφέρουμε στον υπολογιστή μας για να έχουμε την τελευταία έκδοση. Μιλάμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι no go σε ένα κανονικό σύστημα που έχει πάνω πελάτες που πληρώνουν και το χρησιμοποιούν όντως. Δηλαδή, τότε είχαμε την τύχη να φτιάχνουμε κάτι που το χρησιμοποιούσαν κάποιοι συμφοιτητές για πλάκα κάποιες φορές. Όταν λες κάποιοι, εννοείς. Ένας ή δύο. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια τότε τι. Όχι, είχε καλή τέτοια, αλλά νομίζω δεν ήταν. Τότε, εντάξει, καλά, προφανώς και δεν υπήρχε χρήση, επειδή μου κανονική, legit. Αλλά είχαμε αυτή την τύχη. Λοιπόν, γενικά, να σου πω την αλήθεια, ο τρόπος που είχαμε αυτοματοποιήσει γενικά τις διαδικασίες στο Sourceler κάποια στιγμή, εμένα μου τέριαζε πάρα πολύ. Το έχω πει και σε κάποια άλλη φάση. Δηλαδή, εμείς πώς το κάναμε. Ετοίμαζα εγώ, ετοίμαζα χ ένα feature, έστειλε τον κώδικα, αυτό έπρεπε να περάσει. Έλεγε ότι το format του κώδικα ήταν καλό, τα spaces είναι σωστά, τα αυτάκια είναι μονά, τα strings ή διπλά, δεν ξέρω εγώ. Περνούσαν μετά τα tests, δηλαδή λειτουργεί καλά αυτό. Μετά το έβλεπε κάποιος από εμάς. Mm-hmm. Και μετά ήσουν εσύ υπεύθυνος αφού είχε πάρει το OK, να πατήσεις το merge, το κουμπί, να φύγει αυτό στο master εκεί που είναι και ο υπόλοιπος κανονικός κώδικας και μετά αυτόματα αυτό το πράγμα πήγαινε στην παραγωγή. Σωστά? Μπομπα. Αυτό λοιπόν εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό όμως το οποίο δεν έχουμε πει αυτή τη στιγμή και δεν έχουμε αναλύσει είναι ότι όλο αυτό το κάνει κάποιο σύστημα από πίσω. Σωστά, κάποιο πρόγραμμα. Ναι, αλλά ποιο συντηρεί και ποιο γράφει αυτό το πρόγραμμα. Δεν είναι και αυτό κάτι το οποίο. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που έρχεται και αυτό από μόνο του for free, αν και πλέον οι λύσεις είναι πάρα πολλές. Εμείς τότε είχαμε στήσει ένα Jenkins, νομίζω. Ο οποίος γελάς κάτι... τώρα γιατί ξέρει πώς το είχαμε κάνει. Ναι, ήταν ένα. Νομίζω στην πρώτη έκδοση του Jenkins είχαμε μπασόσκριπτα, δηλαδή σκριπτάκια τα οποία είχαμε γράψει, τα οποία τα είχαμε αποθηκεύσει στο text field που είχε ο Jenkins εκεί πέρα και σου έλεγε θα γράψω το script. Μπράβο, ναι. Το οποίο σιγά σιγά αυτό το μεταφέραμε στο repository και βάλαμε εντολές τύπου το script, νομίζω build ήταν για να κάνει build τα αρχεία. Κάτι, ναι, το script run ήταν deploy. Αλλά εντάξει, γενικά αυτό που είχαμε κάνει μια έκφραση που τη χρησιμοποίησα σήμερα πρώτη φορά ήταν Frankenstein, επειδή από πολλά πράγματα που είχαν δεθεί μεταξύ του. Ξέρεις τι χρησιμοποιώ τώρα για να κάνω αυτοματοποιήσει. Για πες. Ξέρεις τι χρησιμοποιώ τώρα. GitHub Actions. Ναι, χρησιμοποιώ GitHub Actions. Είναι καταπληκτικά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τα έχω χρησιμοποιήσει και εγώ στο eFood σε ρόλο φάση, αν και δεν τα χρησιμοποιούμε κανονικά. Σε κάποια projects που είναι πιο μικρά. Είχα βάλει GitHub Action για να έχω ένα γρήγορο CI και να παίζει με τον τρόπο που θέλω εγώ. Γενικά, μ' αρέσει πάρα πολύ να έχω όσα λιγότερα πράγματα χρειάζεται να διαχειριστώ σε σχέση με την αυτοματοποίηση. Ενώ πριν σκεφτόμουν, ωραία, θα στήσω το Jenkins μου, θα. Τώρα θέλω να ασχοληθώ όσο περισσότερο γίνεται με τον κώδικα και όσο λιγότερο γίνεται με όλα τα υπόλοιπα. Και νομίζω αυτό είναι και όλο το essence, ρε παιδί μου. Είναι το απόσταγμα όλου αυτού του πράγματος. Είναι το ότι εσύ έχεις περισσότερο χρόνο στην πραγματικότητα να ασχοληθείς με το δημιουργικό κομμάτι του κώδικα. Πότε έρχεται και εμφανίζεται το πρόβλημα. Όταν πας και κάνεις αυτοματοποιήσεις για πράγματα τα οποία κάνεις μια φορά το μήνα, που εκεί δεν έχει νόημα, και τώρα θα επεκταθώ σιγά σιγά, και όταν πας και χτίζεις ο ίδιος συστήματα, τα οποία εν τέλει χρειάζονται περισσότερο συντήρηση, παράδειγμα. Ναι, από όσο χρόνο θα αφιέρωνε σε κάτι το οποίο δεν είναι αυτοματοποιημένο. Εντάξει, ίσως το μόνο που σου γλιτώνει είναι τα σφάλματα. Νομίζω, άμα πας πάλι στην αναλογία με την γραμμή παραγωγής που είπες πριν, εσύ δεν θέλεις να πας και να φτιάξεις τα μηχανήματα που θα αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες. Θα πας, θα βρεις έναν καλό αντιπρόσωπο, θα σου πει, ξέρεις τι, έχω ένα μηχάνημα που βιδώνει, θα πεις, μου κάνει δουλειά, θα βάλεις το μηχάνημα που βιδώνει στη γραμμή σου. Ναι. Δεν θα πας και το κάνεις από μόνος σου. Σωστά. Εσύ θα κάνεις, θα σχεδιάσεις τη γραμμή παραγωγής σου για να είναι βέλτιστη για το αποτέλεσμα και οτιδήποτε άλλο θες να παράγεις εσύ εκεί πέρα. Αντίστοιχα, sorry, και με τον κώδικα. Τι θα κάνω εγώ, θα πάω και θα σχεδιάσω και θα πω πού θέλω να βάλω τα σαμαράκια που λέγαμε πριν. Θέλω να τα βάλω στο Sourceler όπως τα είχαμε και να είναι μόνο στο pull request. Θέλω να τα βάλω όπως είναι στο eFood όπου για το release πρέπει να κάνω ένα έξτρα βήμα. Ναι. Θέλω να τα βάλω ενδεχομένως με κάποιο Git Flow ή άλλα συστήματα όπου όλα αυτά είναι συστήματα τι.
πρακτικά όλα αυτά είναι συστήματα οργάνωσης. Πώς ναι. ο κωδικάς μου και ποιες είναι οι διαδικασίες που ο κωδικάς μου από τον υπολογιστή μου που τον έγραψα θα δεσταριστεί, θα βεβαιωθεί ότι είναι OK, θα καταλήξει κάπου σε ένα σύστημα staging για παράδειγμα, αν υπάρχει, και μετά στην παραγωγή. Θέλω να μου πεις. Να σου πω. Πώς σου φαίνεται το σύστημα που έχει κάνει ο Μάριος, που για να κάνει push στο repository του πρέπει να περάσει τα git hooks προς το. Τι έχει κάνει. Θα το φέρουμε τον Μάριο καταρχάς σε αυτό το podcast μια μέρα ή όχι. Τώρα μου το θύμισε αυτό, όχι. Όχι, θα το φέρουμε, θα το φέρουμε τον Μάριο. Ναι, τι υπάρχουν. Υπάρχουν άλλοι που τι κάνουν για να βεβαιώσουν ότι ο κώδικας θα τεσταριστεί πριν καταλήξει την παραγωγή. Ναι. Άρα, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι εγώ έχω κάποια τεστ που θα τρέξω. Μια σουίτα. Αυτή τη σουίτα μπορώ να τρέξω με το χέρι ή μπορώ να τρέξω κάποιο μηχάνημα για μένα. Ναι. Επειδή πολλές φορές το μηχάνημα ήταν δύσκολο κάποιος να το στήσει ή δεν ήξερε να το στήσει ή δεν ήθελε να το πληρώσει ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, υπάρχει και τρόπος να πεις πριν κάνει commit το άλλος θα τρέξει αυτή τη σουίτα. Ναι. Μπορεί όμως αυτός ο κακόμοιρος, ο δύσμυρος άνθρωπος να κάνει commit από έναν υπολογιστή που δεν έχει όλα αυτά τα εργαλεία εγκατεστημένα που χρειάζεται να τρέξει σουίτα. Ναι. Για παράδειγμα, εγώ κάνω develop μέσα σε Docker containers. Mm. Άρα, όταν κάνω develop, έχω όλα μου τα εργαλεία μέσα σε containers και στον υπολογιστή μου τον έχω καθαρό. Δηλαδή, άρα, όταν πας να κάνεις commit και πάει να πει τρέξει αυτήν την εντολή, δεν μπορεί γιατί αυτή η εντολή είναι στην ουσία μέσα στον Docker, σαν να λέμε. Άρα λοιπόν, και στον υπολογιστή εγώ στο πήγα και χάκαρα αυτό που είχε κάνει ο Μάριος για να μπορέσω να κάνω commit όταν δουλεύαμε σε ένα project. Μάρι, τα ακούς αυτή. Μάρι, η αλήθεια είναι αυτή. Άρα, δεν πρέπει, όλα αυτά τα εργαλεία πρέπει να βοηθάνε τον άνθρωπο. Αυτό είναι το βασικότερο. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να αυτοματοποιήσω εγώ και να βάλω διαδικασίες οι οποίες σε μένα θα με πάνε πίσω. Διαδικασίες βάζω είτε για να διασφαλίσω μια ποιότητα ναι. που θέλω να έχω και την οποία θέλω πάντα, για παράδειγμα, να τρέχουν τα τεστ μου. Ναι. Ναι, αν δεν τρέχω τα τεστ, θα γίνει πιο γρήγορο το deployment. Mm-hmm. Πολύ, πολύ σωστό. Αλλά άμα δεν τρέχω τα τεστ, δεν μπορώ να διασφαλίσω ότι ο κώδικας μου δουλεύει με τον τρόπο που θέλω να δουλεύει. Πολύ σωστό. Άρα λοιπόν, τα τεστ μου πρέπει να είναι στη διαδικασία. Mm-hmm. Αν εγώ βάλω να πρέπει να τρέξει τα τεστ από το τοπικό σου μηχάνημα και να έχει πράξει σηκώσει και όλες τις βάσεις δεδομένων και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να τρέξει τα τεστ. Ενώ αυτό μπορεί να το κάνει σε μια επόμενη διαδικασία το continuous integration στο σύστημά μου, mm-hmm. μάλλον δεν έχει νόημα. Mm-hmm. Μάρια. Μάλιστα. Προσωπική επίθεση. Όχι, εντάξει, δεν το συμπαθούμε πάρα πολύ τον Μάριο. Απλά μας άρεσε να τον πειράζουμε γενικά. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να βοηθάμε τον άνθρωπο. Mm-hmm. Θα ήθελα λίγο να δούμε τα εργαλεία ναι. πριν πάμε και να δούμε όλα τα flows, γιατί μπορούμε να. Ανάλογα σπέκου κουβέντα, θα ήθελα να μιλήσουμε και λίγο για τα flows που υπάρχουν, για το git flow, για τα okay. GitHub flow κλπ. Ναι. Αλλά θα ήθελα να δούμε και λίγο τα εργαλεία. Θέλω να πάω να πάμε πίσω και να δούμε τι εργαλεία μπορώ να χρησιμοποιήσω εγώ για να κάνω τη ζωή μου λίγο πιο εύκολη. Ωραία. Αρχικά, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, είναι το continuous integration system. Αυτό μπορεί να είναι ο Jenkins, μπορεί να είναι το GitHub Actions, μπορεί να είναι οτιδήποτε με βολεύει ανάλογα με τις ανάγκες μου, το budget μου και οτιδήποτε άλλο έχει. Μπορεί να είναι αυτό που με βολεύει καλύτερα και το ξέρω. Μπορεί να είναι αυτό που είναι ήδη στημένο στην εταιρεία μου. Μπορεί να είναι το GitLab CI επειδή έχω GitLab. Να είναι το GitHub Actions επειδή έχω GitHub. Mm-hmm. Να είναι οτιδήποτε. Mm-hmm. Άρα θεωρώ ότι αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο εγώ τι του κάνω. Του βάζω, φτιάχνω ένα pipeline. Του λέω θα τρέξει πρώτα τα tests. Μετά θα κάνει το lint. Μετά θα κάνει αυτό. Μια γραμμή παραγωγή συνολικά. Ακριβώς. Εκεί πέρα δηλαδή σχεδιάζω τη γραμμή παραγωγή μου. Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο τα βηματάκια τη γραμμή παραγωγή. Πολύ ωραία. Θεωρώ ένα πάρα πολύ σημαντικό είναι το να βεβαιώσω ότι ο κώδικας μου ακολουθεί κάποια standards. Είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο, το πιο απλό. Και όταν λέω standards δεν εννοώ κάτι το οποίο θα διασφαλίσει ο Πάρης, αλλά θα εννοώ κάτι το οποίο μπορεί να κάνει και ένα μηχάνημα. Τι σημαίνει αυτό? Βάζω για παράδειγμα if statements σε μία γραμμή. Ναι. Αυτό δεν περνάει γιατί ο άνθρωπος μπορεί να μην καταλάβει ότι υπάρχει branch εκεί πέρα. Ότι υπάρχει δηλαδή μια λογική η οποία θα εκτελεστεί μόνο κάποιες από τις φορές. Ναι. Κατάλαβα. Μπορεί να με βολεύει, μπορεί να με βολεύει. Έχω βάλει λοιπόν αυτό εκεί πέρα τον κανόνα. Πού βάζω τον κανόνα? Υπάρχουν εργαλεία τα οποία εγώ μπορώ να πηγαίνω και να χρησιμοποιώ και να παίρνουν μια σειρά από κανόνες ή να έχουν μια default σειρά από κανόνες και να την τρέχουν στον κωδικά μου για να βλέπουν ότι ισχύει ή δεν ισχύει. Τέτοια παραδείγματα είναι το pylint στην Python. Ή το black. Μπράβο. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι code formatters που είτε. Μάλλον υπάρχουν δύο εργαλεία. Υπάρχει το εργαλείο που τεστάρει τους κανόνες και υπάρχει και το εργαλείο που εφαρμόζει τους κανόνες κάποιες φορές. Δηλαδή υπάρχουν εργαλεία τα οποία με το που κάνεις save, πας στον editor σου και του λες κάθε φορά που κάνω save, κάνε μου format με black. Που είναι ένα code format για Python. Παρ' όλα αυτά πρέπει όμως αυτό να το ελέγξεις κιόλας αφού του φύγει ο κώδικα στο GitHub, γιατί μπορεί για κάποιο λόγο να μην δουλέψει αυτό τοπικά. Σωστό. Συγγνώμη, πάλι παρένθεση. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει develop σε Docker όπως είπες εσύ και δεν μπορεί να έχει αυτό το εργαλείο τοπικά που έτσι πιθανόν mm-hmm. να το κάνει. Εντάξει, ξέρω στο Visual Studio μπορείς να κάνεις τα κόλπα σου αυτά, αλλά it's not the case. Always the case.
πρέπει να το ελέγξεις. Δηλαδή, μπορείς εσύ να αυτοματοποιήσεις και να πεις κάθε φορά που κάνω save, βάλε αυτό το format στον κώδικα. Αλλά πρέπει και όταν αυτό θα φύγει, θα υποβληθεί για review, θα πρέπει να γίνει και έλεγχος πριν. Μην κάτσεις και το τζάμπα, όπως. Μα σωστά. Γι' αυτό πιο πολύ εστιάζω στα εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιήσω μετά. Mm-hmm. Στη JavaScript υπάρχει το ESLint, νομίζω. Mm. Υπάρχουν. Μ' αρέσει το Prettier τελευταία. The same. So. Το Prettier. Γενικά υπάρχουν διάφορα εργαλεία αναγλώσσα. Στην Go, για παράδειγμα, είναι μέσα στο. GoFMT. Ναι, είναι στο μέρος της γλώσσας. Yeah. Δηλαδή, η γλώσσα ορίζει το πώς θα είναι το συντακτικό σου. Mm. Από μόνη της. Ενώ, ας πούμε, η Python ή η JavaScript δεν το ορίζουν αυτό. Yeah. Μας αρέσει αυτό που κάνει Go. Και γενικά πιστεύω ότι είναι ωραίο να υπάρχει μια ελευθερία σε έναν βαθμό. Όχι να είναι όπως να είναι το code style, αλλά. Θέλω να είναι κατά 90% ορισμένο και να υπάρχει ένα 10% ελευθερίας ανάλογα με την περίπτωση. Γιατί υπάρχουν φορές που ακόμα και σε μένα μπορεί να. Ένα array ανάλογα με το πώς έχει στηθεί η γραμμή, πόσο μέσα είναι, πόσο αλλιώς να θέλω να το κάνω λίγο διαφορετικά αυτό. Σωστά. Εντάξει. Και γι' αυτό και μ' άρεσε και το Black. Γιατί το Black νομίζω ότι σου καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των αναγκών που έχει στην Python, αλλά δεν είναι και τόσο 80 χαρακτήρες. Ναι, δεν είναι ισοπεδωτικό το Black. Ακριβώς. Είναι λίγο πιο. Και το GoFMT νομίζω είναι ακόμα πιο ευέλικτο σε κάποια πράγματα. Οκ, okay, τέλειο. Δηλαδή, στο Black υπάρχει ένας τρόπος να γράψεις. Δηλαδή, το Black, κάθε φορά που κάνεις save, έχει κάποιους κανόνες που είναι σχετικά πιο χαλαροί από τους στάνταρ, ας πούμε, της Python. Ναι. Αλλά είναι αυτοί, τέλος. Mm. Δηλαδή, άμα αλλάξεις τον πίνακα και τον βάλεις από κάτω, ξέρω εγώ, όπως είπες πριν, άμα τον Black θεωρεί ότι χωράει σε μια γραμμή, θα τον βάλεις μια γραμμή. Α, το κάνει, το κάνει, μάλιστα. Ενώ το GoFMT σου λέει, για παράδειγμα, ότι δεν μπορείς να τα έχεις μισά έτσι, μισά γιουβέτσι, αλλά μπορείς να τα έχεις όλα με έναν διαφορετικό τρόπο. Ναι. Δηλαδή, άμα εγώ ορίσω ένα πίνακα και πω ότι το πρώτο στοιχείο είναι εδώ, το άλλο από κάτω, το άλλο από κάτω, το άλλο από κάτω, ναι. Δεν θα έχει πρόβλημα. Άμα πάω και βάλω δύο σε μια γραμμή και τα υπόλοιπα το ένα κάτω το άλλο, κάπου εκεί πέρα θα μου γκρινιάξει. Κατάλαβα. Δηλαδή, μου επιτρέπει να έχω ευελιξία, αλλά μετά. Πρέπει να έχω ομοιομορφία και ευελιξία ταυτόχρονα. Οπότε, πρώτο στάδιο αυτοματοποίησης, τσεκάρουμε ότι ο κώδικας ταιριάζει με τα στάνταρτ. Μπορεί να σκεφτείς ότι αυτό είναι ότι έχω βάψει ένα αυτοκίνητο και περνάει κάτι και λέει ότι δεν υπάρχει, το χρώμα είναι σωστό. Mm. Δεν θα κοιτάξει ενδεχομένως για τις ατέλειες ότι μια γωνία μου έφυγε, γιατί δεν είναι εύκολο να το κάνει ένα πρόγραμμα, αλλά ότι δεν το έβαψα μπλε και ήταν ένα βαφτί κόκκινο. Σωστά. Σωστά. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι το test. Τα tests μάλλον. Mm. Και εδώ πέρα έχουμε δύο κομμάτια. Έχουμε τα unit tests. Και τα integration tests. Ναι. Ή τουλάχιστον τα πιο συνδυσμένα είναι αυτά. Μπορεί να κάνεις και τα end-to-end tests που κάποιοι άλλοι κάνουν. Άρα τι κάνω εκεί πέρα, έχω πάει εγώ και έχω γράψει πλέον με το χέρι κώδικα που λέει ότι όταν καλώ μια συνάρτηση που λέγεται add, για παράδειγμα, και αυτή παίρνει δύο arguments, το A και το B. Επιστρέφει όντως το άθροισμα. Άρα τι κάνω, λέω τρέξει την add με μείον 1 και 1, μου φέρνει 0, μου φέρνει. Τρέξει την add με 2 και 3, μου φέρνει 5, μου φέρνει 5. Άρα λοιπόν πάω και τρέφω κάποιες περιπτώσεις όπου τεστάρουν τη συνάρτησή μου. Mm. Προφανώς είναι πιο σύνθετα από αυτά που περιγράφω τώρα. Ναι, αλλά αυτό είναι το concept. Κοιτάζε, ρε παιδί μου, ότι ποιοτικά το πρόγραμμά σου κάνει αυτό το οποίο θέλεις εσύ να κάνεις. Σωστά. Που στην ουσία τι κάνεις, γράφεις κώδικα ο οποίος ελέγχει τον κώδικα. Γράφεις συναρτήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν τις συναρτήσεις και λένε ότι όντως η add 1,2 μου επέστρεψε 3. Σωστά. Αυτό. Αλλά πάλι εκεί πέρα τι έχω κάνει, έχω φτιάξει μια διαδικασία η οποία στο δεύτερο βήμα της, αφού ελέγξει ότι ο κώδικας μου είναι σωστά formatted. Τώρα αυτά μπορεί να είναι ανάποδα έτσι, τώρα δεν είναι. Ναι. Γιατί με αγούστου με ποια σειρά θα τα κάνεις. Εγώ πάντως το πάω αυτή τη σειρά, όπως τα λέει, μ' αρέσει. Γι' αυτό και. Ενώ μάλλον για τον ίδιο λόγο πάμε την ίδια σειρά. Αλλά το δεύτερο κομμάτι είναι ότι έχουν τρέξει τα tests και έχουν επιστρέψει ότι τα tests είναι OK. Mm-hmm. Μπορεί τα tests να είναι όπως είπαμε unit tests, δηλαδή απλοϊκά σε επίπεδο συνάρτησης. Μπορεί να είναι integration test, δηλαδή σήκωσε το server μου με μια βάση, χτύπα το API με αυτές τις παραμέτρους, πάρε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι αυτό το αποτέλεσμα. Ναι. Πολλά καλά. Δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα. Οπ, κάτι δεν πάει καλά. Άρα πάω και ελέγχω. Για παράδειγμα. Δοκίμασε ότι ο admin μπορεί να διαγράψει ένα project, δοκίμασε ότι ο απλός reader δεν μπορεί να το διαγράψει. Mm. Δηλαδή, δοκιμάζω διάφορα σενάρια εκεί πέρα και βλέπω ότι η λογική η οποία όντως είχα στο μυαλό μου αποτυπώνεται σωστά στον κωδικά μου. Πολύ ωραία. Γιατί αυτό το κάνω στο επίπεδο του CI, γιατί δεν χρειάζεται, άμα εγώ θέλω να κάνω review, να πάω και να τρέξω τα test και να δω ότι τρέχουν. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Έχει πάρα πολύ σημασία το ότι όλα αυτά τα σιγά σιγά εμείς τα παίρνουμε και τα βάζουμε σε μια μηχανή. Να το κάνει όλο αυτό, στην ουσία βγάζει τον αστάθμη το παράγοντα που λέγεται άνθρωπος μέσα από αυτό. Τι που βαριέμαι, δεν προλαβαίνω. Ναι. Έχει προκύψει ένα πρόβλημα υγείας στην οικογένειά μου και το μυαλό μου αλλού. Ναι, το ξέχασα. Έχει ιδιολόγη, το ξέχασα. Εκεί βάζεις μια άβουλη ύπαρξη που λέγεται software να κάνει μία και μόνο δουλειά. Και στην ουσία αφήνεις τον άνθρωπο να κάνει
να κάνει αυτό το οποίο ξέρει καλά. Διάβαζα μια μικρή παρένθεση, ένα άρθρο στη Wikipedia, εντελώς τυχαία χθες το βράδυ πριν κοιμηθώ. Το οποίο πώς λέγεται, λέγεται το άρθρο Decision Fatigue, κάπως έτσι. Okay. Το οποίο τι έλεγε μέσα, θα δεις πώς κολλάει, ότι έχει παρατηρηθεί ότι οι άνθρωποι, όσο περισσότερες αποφάσεις παίρνουν κατά τη διάρκεια της μέρας, όσο περνάνε και έχουν πάρει όλο και περισσότερες πριν, χειροτερεύει η ποιότητα των αποφάσεων που παίρνουν συνέχεια. Δηλαδή, okay. Η πρώτη απόφαση που θα πάρει μέσα στη μέρα σχέση με την τελευταία έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι σωστή. Να είναι σωστή. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει παρατηρηθεί ότι γίνονται πολλά περισσότερα λάθη σε δικαστήρια μετά το μεσημέρι, τέτοια πράγματα. Okay. Πώς κολλάει όλο αυτό που είπα τώρα. Που το οποίο λες μπορεί να το έχει άχθει και απλά ψάχνει αφορμή να το πετάξει, αυτά που λέμε. Κατάλαβα, στην ουσία, το βάζει το software να πάρει αποφάσεις για σένα, οι οποίες στην πραγματικότητα δεν χρειάζονται κρίση. Σωστό. Αλλά απλούς υπολογισμούς. Εσύ όμως, επειδή δεν είσαι υπολογιστής και είσαι άνθρωπος, ακόμα και για τα πράγματα τα οποία είναι ένα και ένα κάνει δύο, στην ουσία προσπαθείς να κάνεις εκείνη τη στιγμή κρίνεις. Γιατί δεν είσαι, λειτουργούμε διαφορετικά. Οπότε αφήνεις να επικεντρωθεί ο reviewer εκείνη τη στιγμή σε αυτό το οποίο πρέπει. Και είναι πολύ πιο πιθανό να κάνει καλή δουλειά άμα ασχοληθεί με λιγότερα και πιο ταιριαστά πράγματα σε αυτό. Κλείνει όλη αυτή. Όχι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί. Δυστυχώ ότι θα μπει στο τέτοιο. Πραγματικά. Πες εσύ ότι έχεις να κάνεις review σήμερα, έστω ότι είσαι μια πιο μεγάλη ομάδα. Και έχεις 20 code reviews να κάνεις. Ναι. Φαντάσου να πρέπει να πας σε κάθε ένα από αυτά, να τρέξεις τα tests, να δεις το linter, να μετράς τα spaces για να τις είναι σωστά. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή το κεφάλι σου γίνει κοιμά στο πρώτο, ούτε καν στο 20. Καλά, εννοείται. Πρώτα απ' όλα, εγώ το θυμάμαι, έχει τύχει να το θυμάμαι όταν αρχίζανε και με πιάνανε πρώτα αυτά τα. Α, ο κώδικας πρέπει να είναι σωστός. Να λέω, όχι, εδώ έχει semicolon, εδώ όμως δεν έχει παρακάτω. Ναι, είναι. Εδώ είναι camel case, το άλλο είναι snake case, ξέρω εγώ. Α, είναι inconsistent. Τίποτα, απλά. Ναι. Ένα για να κάνει δύο. Είναι πράγματα τα οποία μπορείς να αυτοματοποιήσεις και να βγάλεις δουλειά από πάνω, στην οποία ποτέ δεν χρειάζεται να κάνεις. Μετά τι κάνουμε, είπαμε, περνάμε, τεστάρουμε το κώδικα είναι καλά αυτόματα. Από άποψη στυλ και format, μορφής. Μετά ελέγχουμε ότι κάνει αυτό το οποίο θέλουμε να κάνει. Σωστά. Και μετά. Συνήθως, τουλάχιστον στα πιο συνηθισμένα pipelines, τώρα μπορεί να υπάρχουν κάποιες πιο ειδικές δυνατότητες ή πιο ειδικά πράγματα που πρέπει να κάνεις, που δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα στα γρήγορα. Αλλά εκεί πέρα παίρνεις ένα πράσινο checkmark και σου λέει: «Ωπ, φίλε, ο κώδικας αυτός. Φαίνεται OK. Φαίνεται OK». Για παράδειγμα, ένα άλλο παράδειγμα που μου ήρθε τώρα. Σε πολλά open source projects, επειδή αυτά είναι μέρος μιας εταιρείας, θέλουν οποιοδήποτε εξωτερικός. Contributor, δώσει τον κώδικα του. Να έχει την υπογραφή. Να έχει μια υπογραφή για να λέει ότι όντως εγώ δίνω αυτόν τον κώδικα στο project. Ωραία. Γιατί προφανώς δεν μπορείς εσύ να πας και να πεις μετά το 3% του project το έχω γράψει εγώ, είναι δικό μου. Άμα θες να κάνεις όμως το contributing, κάνεις ό,τι ανήκει. Ναι. Όπου ανήκει το project, ανήκει και ο κώδικα σου. Ωραία. Αυτό γίνεται με έναν τρόπο αυτοματοποιημένο στο Git. Μπορείς στο Git να πας και να πεις ότι το κάνεις sign off αυτό το πράγμα. Πολλά projects λοιπόν έχουν αυτοματοποιημένη διαδικασία που πάει και λέει: «Είναι όλα τα commits που έκανε ο Paris signed off?» Είναι. Άμα δεν είναι, σου λέει: «Ω, φίλε, δεν μπορεί να περάσει αυτό». Άρα πάει και σε κόβει εκεί πέρα. Άρα τέτοιες αποφάσεις, οι οποίες είναι κάτι το οποίο μπορεί να ελέγξει μια μηχανή, πρέπει να τις ελέγχει μια μηχανή. Δεν πρέπει να τους κάνει ένας άνθρωπος. 100%. Πάλι άλλη μια παρένθεση θα πω. Να σου θυμίσω ότι κάποτε ήθελες. Ήθελα. Εγώ φταίω πάλι. Ναι, πρέπει να το θυμάμαι στο Sourceler. Άμα στείλουμε κώδικα και περνάνε όλα, να φεύγει αυτόματα production. Σε αρχές-αρχές. Όταν μας είχε αυτός ο ενθουσιασμός με το Jenkins. Περίμενε. Εννοείς το pull request? Όχι. Στο master. Όχι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Άλλο νόσης. Άλλο, τα μπέρδεψα. Άλλο έχεις πει. Τι είχα πει? Νομίζω είχες πει ότι σε ένα άλλο project που ήμασταν στο GitLab. Ναι. Άμα πούμε ότι είναι και αυτόματα να κάνει merge και τέτοιο. Ναι. Merge when ready. Okay, κατάλαβα. Κάτι είχες πει, ναι, anyway. Άλλο είχα πει. Sorry. Είχα πει ότι. Σπάμαρα. Τι γίνεται, υπάρχει ένα race condition. Τι, ναι. Τι συμβαίνει, μπορεί εγώ να τύχει να κάνω review πριν τελειώσω τα tests. Ναι. Το test παίρνω 10 λεπτά και τυχαίνει εγώ και κάνω review εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτό που μου είχε αρέσει πάρα πολύ στο GitLab είναι ότι μπορούσα εγώ να πάω και να πω στο GitLab: «Αν περάσω τα tests, κάναμε τη μία merge». Άρα τι γινόταν, έκανα εγώ review, έπαιρνε εσύ το review μου ότι ήταν OK ο κώδικας από άποψη λογικής, αλλά για κάποιο λόγο τύχει τα tests και ήθελαν άλλα 5 λεπτά να τρέξουν. Ωραία. Αντί να περιμένεις να κάνεις refresh από το GitLab,
μπορούσε εσύ στο GitLab, μου είχε αρέσει πάρα πολύ, να πατήσει και να πει: έχω κάνει review. Αν περάσει τα τεστ, πέρασε τα με τη μία στο. Ναι, εγώ διαφωνούσα με αυτό γιατί σκεφτόμουν να την μπορεί στο ενδιάμεσο σε μια εταιρεία η οποία παράγει full να μπει άλλο κώδικα, ο οποίο εν τέλει όταν με τζαριστεί να το χαλάσει. Ναι, αλλά θέλω να πιστεύω ότι το GitLab είχε κάνει σωστή δουλειά και άμα άλλαζε ο κώδικα, θα έφευγε και η απόφασή σου. Η απόφασή μου ήταν δεδομένη για ένα συγκεκριμένο κομμάτι κώδικα. Ναι, μπορεί. Anyway. Ενδιαφέρον. Επόμενο που αυτοματοποιούμε. Επόμενη αυτοματοποίηση που θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει σε μια εταιρεία είναι από τη στιγμή που θα αποφασίσω να κάνω deploy. Είτε αυτό λέγεται με τον τρόπο που μιλήσαμε πριν που το κάναμε στο Sourcelayer, ότι περνάει ένα pull request στο master, γίνεται αυτόματα deploy, είτε είναι κάνω ένα release. Λέω τώρα ο κώδικας του master είναι έτοιμος να πάει στην παραγωγή. Ναι. Από τη στιγμή που παίρνω την απόφαση και μετά δεν πρέπει να μπει πάλι στη μέση άνθρωπος. Δηλαδή, ναι, αν εγώ για να κάνω deploy πρέπει. Πρέπει να ανεβάσω τα αρχεία μου, για παράδειγμα, τα στατικά στο CDN. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ έχω κάποια JavaScript αρχεία, τα οποία πρέπει να πάω και να ανεβάσω σε ένα server για να σερβιριστούν πιο γρήγορα στο πελάτη μου. Να τα ανεβάσω τα αρχεία. Τώρα πρέπει να πάω και να κάνω migrate τη βάση. Πολύ ωραία, πάω να κάνω migrate τη βάση. Τώρα πρέπει να κάνω αυτό. Δηλαδή, άμα έχει μια λίστα από βήματα που πρέπει εγώ να κάνω για να καταλήξω να κάνω deploy. Αυτό θεωρώ ότι είναι προβληματικό. Γιατί ο άνθρωπος πάντα θα κάνει λάθος. Μαζί σου, πλήρως. Θα ξεχάσω και θα κάνω migrate στην version 2.3 και όχι στην version 2.4. Θα πάρω λάθος απόφαση. Θα πάρω λάθος απόφαση. Αυτό είναι. Θα στείλω τον κώδικα, θα ξεχάσω να κάνω migrate ή θα πω αυτό νομίζω δεν έχει migrations. Ναι. Άρα δεν χρειάζεται να το κάνω αυτό το βήμα και να το περάσω. Και ναι, τελικά να έχει μπει ένα migration τελευταία στιγμή και να μην το θυμόμουν εγώ ή να μην το είχα δει. Δεν το συζητάμε ότι αυτό πρέπει να είναι αυτόματο. Εγώ το σκέφτομαι από πράγματα που σε εμάς έχουν γίνει λάθος. Εντάξει, στις αρχές τώρα μιλάμε πάντα πρώτα. Μετά νομίζω το είχαμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Ξέρεις τι με προβληματίζει, φίλε μου, αυτό πάντα όμως. Έχω τώρα ένα μικρό κομπλεξάκι και ρε φίλε, εντάξει, πώς θα κάνεις συνήθως deploy με κάποια εντολή SSH, ξέρω εγώ, ή με κάποια κλίση σε κάποιο API. Νιώθω κάπως περίεργα να βάλω ένα SSH key στο GitHub για να μπορεί με Actions να μου κάνει deploy. Εντάξει, ίσως δεν θα έπρεπε. Ή θα έπρεπε να φτιάξω ένα χρήστη στο Linux μηχάνημά μου, ο οποίος είναι μόνο γι' αυτό φτιαγμένος. Στο Sourcelayer, πριν το πάμε σε containers, ναι, πριν πάμε μάλλον την κύρια εφαρμογή σε containers, γιατί το Sourcelayer ναι, χρησιμοποιούσε containers από πολύ παλιά. Απλά το ίδιο δεν έτρεχε σε containers. Ναι, ήταν ωραίο οξύμορο. Ειδικά τότε εντάξει, δεν είχαν και τόσο καλή ασφάλεια κάποια πράγματα, οπότε δεν θέλαμε να τρέχουμε στον ίδιο υπολογιστή containers χρηστών και δικούς μας. Τότε είχαμε έναν ειδικό χρήστη που λεγόταν deployer, νομίζω, ή κάπως έτσι. Σωστά, έτσι λεγόταν. Και αυτός ο χρήστης είχε δικαίωμα να κάνει μόνο κάποιες εντολές. Άρα, αν κάποιος μπορούσε να πάρει πρόσβαση σε αυτό, θα μπορούσε να κάνει deploy. Θα μπορούσε να μας πάρει την εφαρμογή. Ναι. Θα μπορούσε να μας πάρει τον κωδικό της βάσης. Όχι. Ναι. Σωστά. Απλά, ναι. Άρα, λοιπόν, έχει να κάνει λίγο με το πώς θα στήσει τη διαδικασία σου να είναι ασφαλής. Γιατί με την ίδια λογική, γιατί εγώ να έχω ένα κλειδί στον υπολογιστή του πάρει που αφήνει τον υπολογιστή του ανοιχτό στο καφέ. Μαζί σου. Κατάλαβες, δηλαδή. Συμφωνώ. Είναι. Πες τα μου αυτά για να τα ξεπεράσω κι εγώ. Όχι, δεν λέω ότι εσύ το κάνεις, αλλά. Ναι, ρε, πλάκα. Για να πας και να δώσεις τέτοια δύναμη στους μηχανικούς σου και να φοβάσαι να τη δώσεις σε ένα μηχάνημα που θεωρητικά έχει καλύτερα διασφαλίσει από τους υπολογιστές των μηχανικών σου, είναι αυτό που λέγαμε την άλλη φορά με την ασφάλεια. Κάνε πάλι έτσι. Θα το βάλω το βιντεάκι εδώ. Στην ασφάλεια, όταν συζητούσαμε, είπαμε ότι όταν εγώ πάω και ουσιαστικά κάνω secure με VPN 50 υπολογιστές, αυτόματα πρέπει να φροντίζω 50 υπολογιστές να είναι up to date. Άρα, αν εγώ δώσω κλειδιά σε 50 υπολογιστές να μπορούν να κάνουν deploy ή σε 10 από αυτούς, πάλι αυτούς τους 10 πρέπει να φροντίζω να είναι ασφαλείς. Ενώ στην άλλη περίπτωση έχω μια διαδικασία που το διασφαλίζει αυτό. Έχεις δίκιο. Και ενδεχομένως εκεί πέρα να έχω μια διαδικασία που να είναι πολύ γρήγορη και εύκολη για να κάνω releases απλά, δηλαδή τύπου να πηγαίνω μπροστά, ενώ για τα rollbacks ή για να κάνω ένα release με πιο ειδικό τρόπο ή να βγάλω ένα release ή κάτι άλλο, να έχω μια πιο δύσκολη διαδικασία, η οποία τότε και μόνο τότε να απαιτεί να ξεκλειδώσεις το κλειδί σου με τον κωδικό σου, να θυμίσεις ποιο είναι ο κωδικός. Άρα λοιπόν, τι προσπαθώ να κάνω? Προσπαθώ να κάνω την
γρήγορη και στάνταρ διαδικασία που 9 στις 10 φορές θα χρειαστεί να κάνω εύκολη και γρήγορη, ώστε να μην έχω και θέματα ασφαλείας. Και για τη 1 στις 10 φορές, δεν πάω αυτή τη 1 στις 10 φορές που μπορεί να μου αυξήσει το επίπεδο ασφαλείας, μάλλον την επιφάνεια που κάποιος μπορεί να με χτυπήσει, να τη δώσω πάλι ή να γίνεται εύκολα. Αυτό τη 1 στις 10 φορές την κάνω πιο δύσκολη, αλλά επειδή δεν συμβαίνει συχνά, δεν πάει να την παρακάμψει και ο άνθρωπος. Ωραία. Πες μου τώρα, μιας και πριν συζητούσαμε για διαδικασίες, ποια είναι η αγαπημένη σου, πώς σου αρέσει δηλαδή να λειτουργεί, πώς σου αρέσει ο κώδικα σου να φεύγει από το κείμενο στον υπολογιστή σου και να φτάνει στον τελικό χρήστη, από άποψη που θέλεις έναν αυτόματο, ξέρεις, για GitHub Flow, GitFlow, όλα αυτά που είπες, ποιο είναι αυτό το οποίο σε εσένα σου ταιριάζει. Ωραία. Το οποίο δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω. Τα πιο διαδεδομένα, να πούμε λίγο τι είναι το GitFlow και το GitHub Flow για να. Θέλω πρώτα να μου πεις τι σου αρέσει εσένα και μετά να δούμε λίγο τις εναλλακτικές. Να ξεκινήσουμε λίγο από το. Εμένα το GitHub Flow θεωρώ ότι για το 80% των εφαρμογών είναι καλύτερο. Το οποίο, πώς παίζει μπάλα. Το GitHub Flow τι λέει. Το GitHub Flow λέει ότι έχω μόνο ένα master branch. Το master branch που είναι αυτό το οποίο γίνεται deploy κάθε φορά αυτόματα. Ωραία. Και εγώ ανοίγω pull request από το master branch, κάνω merge στο master branch πάλι και αυτό με τη μία πάει στην παραγωγή. Δεν υπάρχει καν άλλο βήμα, δεν υπάρχει staging, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Με το που φτάσει κάτι στο master, πάει στην παραγωγή. Okay. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η διαδικασία μου από τη στιγμή που θα φτιάξω τον κώδικα και μετά έχει μόνο ένα ανθρώπινο βήμα. Το να κάνω merge ένα pull request. Οτιδήποτε άλλο είναι αυτόματο. Κάνω που στην εφαρμογή. Και το review. Ναι, αυτό εννοώ. Ναι. Η απόφαση ότι ο κώδικα είναι OK. Αυτό εννοώ σαν μία απόφαση ανθρώπινο. Ωραία, ναι, ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι γράφω τον κώδικα μου τοπικά. Κάνω ένα branch, κάνω commit, κάνω push. Με το που κάνω push, τρέχω τα tests μου. Αφού τρέξω τα tests μου και αφού ένας τουλάχιστον reviewer πει ότι είναι OK, πατάω merge και φεύγει στην παραγωγή. Και στην παραγωγή με τη μία. Αυτό είναι αυτό που είχαμε στο Sourceler και για ευνόητους λόγους είχαμε στο Sourceler γιατί μ' αρέσει. Ενώ... Ναι, ναι. Εμένα είναι το τέλειο. Το μόνο που θα πρόσθετα σε αυτό θα ήταν να μπορώ στο κάθε branch, στο κάθε pull request να έχω ένα ξεχωριστό περιβάλλον. Το οποίο σε έναν βαθμό το είχαμε εμείς, όχι τόσο αυτοματοποιημένο, αλλά είχαμε ένα παράλληλο τρόπο που το πετυχαίναμε αυτό για να μπορεί κάποιος να δοκιμάσει την εφαρμογή με το χέρι και σωστά να δει. Αυτό θεωρώ ότι έχει μια σημασία πίσω. Αυτό είναι τα λεγόμενα review apps. Τα review apps τι είναι? Είναι ότι με το που πουσάρω ένα branch, αυτό το CI που λέγαμε πριν θα κάνει τρία βήματα αντί για δύο που είχαμε πριν. Θα τρέξει το linting, δηλαδή ότι ο κώδικας σαν δομή είναι OK, ναι. Το testing, ότι η λογική είναι σωστή με βάση αυτό που θεωρώ εγώ σωστό. Και το τρίτο βήμα θα πάει και θα πει ότι το URL pullrequest32.onsourcer.com ναι. θα περιέχει μία έκδοση εφαρμογής εκείνη. Άρα δεν έχω ένα staging branch, ναι, όπως πολλές εταιρείες κάνουν, έχω ένα staging branch σαν ανοιχτό pull request. Τεστάρω ό,τι θέλω εκεί πέρα, τεστάρω τη λογική ξεκάθαρα, χωρίς ενδεχομένως μια άλλη λογική ενός άλλου pull request που θέλω να τεστάρει ο Πάρης εκείνη τη στιγμή και το οποίο είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, έστω ότι εσύ φτιάχνεις το branding της αρχής σελίδας και εγώ φτιάχνω το control panel. Και έστω ότι ένα περίεργο CSS που έχεις βάλει εσύ εκείνη τη στιγμή σπάει το δικό μου control panel. Ακραίο, ακραίο. Περίεργο παράδειγμα, αλλά έστω ότι ισχύει. Στο ένα κοινό staging, αν εγώ πάω και τεστάρω και δω ότι το control panel είναι λάθος, θα πω ρε Πάρη. Μάλλον δεν θα πω ρε Πάρη. Δεν θα μπορώ να ξέρω τι θέλει ο Πάρης. Ενώ στο άλλο που έχεις ένα staging, ένα pull request. Είναι η σχέση είναι ένα προς ένα. Σωστά. Εκεί πέρα πρέπει να έχεις βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό στο GitHub Flow να έχεις πάρα πολύ καλή πειθαρχία και να φροντίζεις το brand σου να μην είναι πολύ πίσω από το master. Πρέπει, για μένα αυτό είναι από τα πράγματα που όταν αρχίζει και σοβαρεύει η εφαρμογή και έχει συνέχεια contributions, πρέπει το brand σου να είναι up to date με το master. Δηλαδή, αν από τη στιγμή που ξεκίνησες εσύ να γράφεις κώδικα έχουν προκύψει καινούργια πράγματα που έχουν φύγει στην παραγωγή, πρέπει να τα τραβήξεις πριν το ξαναεποβάλλεις για μένα. Δηλαδή, στην αρχή εντάξει, δεν είναι απαραίτητο. Τώρα δηλαδή, άμα κάνουμε κάποιο project εμείς οι δυο μας, ρε παιδί μου, δεν θεωρώ ότι. Δεν έχει τόσες αλλαγές. Ναι. Αλλά π.χ. στο Sourceler ήταν σημαντικό γιατί είχε σταθερά χρήση. Επειδή μου είχαμε τεστ τα οποία έτρεχαν, ήταν το θυμάμαι ότι ήταν πιθανό κάτι να χαλάσει αν δεν ακολουθούσαμε τα βήματα. Άλλο παράδειγμα του CI, θα μπορούσε το CI να πει ότι αν έχουν περάσει, αν είναι τρεις μέρες παλιό το commit σε σχέση με το τελευταίο στο master, ναι, από αυτό που έχει ξεκινήσει εσύ, κάνω update. Να σου χτυπάει για να σου λέει φίλε, δεν είναι safe για παραγωγή. Δηλαδή να κάνει ένα συνεχόμενο έλεγχο και να σου λέει, όπ, αυτό το branch είναι πολύ πίσω. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Άρα να έχει βάλει σε ένα
ένα όριο και να πεις ότι άμα ξεφύγω πάνω από τρεις μέρες, ναι, δεν μπορεί να κάνεις κάθε μέρα τώρα. Πρέπει να έχεις μια ισορροπία πάντα. Δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Οπότε εγώ είμαι GitHub Flow μέχρι τα μπούνια. Τώρα, πού δεν δουλεύει το GitHub Flow? Μπράβο, για πες μου, ήθελα να σου πω. Εναλλακτικές και γιατί. Το καλό με το Sourceler ήταν ότι ήταν μονόλιθος. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το 90% της εφαρμογής ήταν ένα codebase. Ναι. Άρα δεν είχα microservices, δεν είχα αυτά τα φοβερά πράγματα. Cool πράγματα που συμβαίνουν cool, τώρα. Δεν ήμασταν πολύ cool. Ναι. Κάναμε τη δουλειά μας μόνο. Ναι. Τι γίνεται εκεί πέρα? Αν εσύ πρέπει να συγχρονίσεις διαφορετικές εφαρμογές, τότε αυτό αρχίζει και γίνεται λίγο πιο σύνθετο. Γιατί μπορεί να χρειάζεται το UI να περιμένει το API, το αντίστροφο, ναι, ή να πρέπει να κάνει μια συγκεκριμένη σειρά πράγματα. Άρα εκεί πέρα αρχίζει λίγο και γίνεται λίγο πιο σύνθετο. Ή πρέπει να τεστάρεις τη μία εφαρμογή με την άλλη που βρίσκεται από πίσω για να δεις ότι δουλεύουν καλά μαζί, όντως. Θυμίζω μου να κάνουμε ένα επεισόδιο γι' αυτό μια φορά ολόκληρο. Θα θυμίσεις εσύ. Εντάξει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ας πούμε στο eFood, το έχω παρατηρήσει πολλές φορές. Υπάρχουν φορές που χρειάζεται να συγχρονιστούν κάποια πράγματα, γιατί το eFood είναι μια μεγάλη. Είναι μια πλατφόρμα, δεν είναι μια εφαρμογή. Υπάρχουν πολλά. Αρκετά service από πίσω. Θέλω να πιστεύω σε ένα αρκετά καλό βαθμό ισορροπίας, microservices και λογικής. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν φορές που πρέπει να γίνουν πράγματα πιο οργανωμένα. Άρα εκεί πέρα θα κολλάει πιο πολύ το Git Flow. Το οποίο τι είναι το Git Flow? Το Git Flow λέει ότι έχεις δύο κυρία branches. Έχεις ένα branch που λέγεται develop και ένα branch που λέγεται master. Ναι. Και αν πας στο πολύ original Git Flow ή σε κάποια άλλα branches, τα releases, αλλά μην το, εντάξει, ξέρεις, άμα θέλεις να το σκίσεις το πράγμα. Ναι. Έχεις εκεί πέρα δύο branches. Το develop branch, κάθε φορά που γίνεται κάτι εκεί πέρα merge, πάει αυτόματα στο staging σου. Ναι. Άρα ουσιαστικά η λογική του GitHub Flow που λέγαμε πριν και του Git Flow είναι ακριβώς η ίδια, απλά σαν target, ας πούμε, environment έχει το staging και σαν branch έχει το develop. Έτσι συνήθως λέει. Ή dev ή whatever. Anyway. Από εκεί, κάθε φορά που εσύ θες να κάνεις release την παραγωγή, κάνεις merge στο develop στο master. Ναι. Άρα έχεις συνεχώς ένα branch το οποίο δουλεύει και είναι σωστό και είναι το bleeding edge, ας το πούμε, το develop. Ναι. Και έχεις το master το οποίο δεν χρειάζεται κάτι το οποίο είναι έτοιμο και θες να μετζαριστεί, να περιμένεις να γίνει release, αλλά το κάνεις merge με το μέσο develop και το develop κάθε εβδομάδα, κάθε εβδομάδες, κάθε μέρα, κάθε ό,τι αποφασίσει η ομάδα, γίνεται merge στο master. Ωραία. Άρα με αυτόν τον τρόπο, αν κάτι πρέπει να καθυστερήσει να γίνει release, ναι, δεν χρειάζεται να μην γίνει merge, για παράδειγμα, για να το κρατήσει ανοιχτό για πολύ καιρό, ή να μην τεσταριστεί. Ή για να τεσταριστεί κάτι, δεν χρειάζεται να πάει στην παραγωγή, μπορεί να πάει με μια στο staging. Ωραία. Δεν σου λέω ότι είναι ιδανικό. Πιστεύω ότι χρειάζεται κάποιες περιπτώσεις. Δεν μου αρέσει καθόλου. Μαζί σου. Και μπορώ να σου πω και γιατί. Δηλαδή, έχει πολύ σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι το ότι συμβαίνει. Εσύ στέλνεις κάτι στην παραγωγή αυτή τη στιγμή, ή τι είπαμε, βάζεις βασικά στο development και αποφασίζεις μία φορά την εβδομάδα, μία φορά τις δύο εβδομάδες να πας κάτι στο master και να αφήσεις την παραγωγή. Μαζί σου. Μαζί μου. Τέλεια. Μαζί μου. Anyway, συμφωνούμε. Ωραία. Οπότε. Και σκάει κάποιο bug στην παραγωγή, γιατί προφανώς δεν γίνεται να τα υπολογίσεις και όλα από πριν, από όταν είσαι στην ασφάλεια του υπολογιστή σου και του staging περιβάλλον που είμαστε 10 χρήστες που θα το δούμε. Ωραία. Και σκάει κάτι στην παραγωγή και πρέπει να φτιάξεις το bug. Πώς κάνεις το bug fix? Εκεί πέρα ο τρόπος που το κάνεις είναι ότι πας στο το flow που ορίζει το git flow, είναι ότι πας στο master branch σου. Ναι, το φτιάχνεις. Και ουσιαστικά το φτιάχνεις εκεί. Το master το κάνεις merge στο develop για να τεστάρεις ότι η αλλαγή σου δουλεύει καλά και στο staging. Δεν κάνεις cherry pick. Μπορεί να κάνεις και cherry pick, αλλά συνέχεια έχω δει merge το master στο develop. Anyway, και τα δύο μπορούν να παίξουν. Ναι. Και αφού το κάνεις αυτό, πάει και στο staging και στην παραγωγή σου ταυτόχρονη αλλαγή. Άρα okay, το hotfix έχει ένα διαφορετικό flow από το κλασικό flow. Ναι, αλλά μετά ρε φίλε, όταν πας να κάνεις merge στο develop στο master, αρχίζει και πάλι. Καταλαβαίνεις την αρχή και γεμίζει λίγο σκουπίδια όλη η ιστορία του Git εκεί πάνω. Ναι, έχει λίγο σκουπίδι παραπάνω, αλλά σου δίνει και το γρήγορο flow του θέλω να κάνω ένα hotfix και το cadence release, ας πούμε, ότι μια φορά κάποιο χρονικό διάστημα κάνω releases κλπ. Ενώ αντίστοιχα στο GitHub Flow, αν κάτι πάει στραβά, είναι το ίδιο σημείο στο οποίο θα το έφτιαχνες και σε ένα οποιοδήποτε feature. Ναι. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι άμα θέλεις κάτι να έχει εκδόσεις και κάνει να βασίζεται σε εκδόσεις, το GitHub Flow δεν. Είναι λίγο πιο δύσκολο. Δεν ταιριάζει. Δεν σου γίνεται, απλά είναι λίγο ξένο. Είναι λίγο πιο δύσκολο. Ναι. Επάνω σε αυτό. Ξέρεις πώς το κάναμε στο Extern γενικά. Βασικά πετάχτηκα τώρα. Για πες. Αλλά λοιπόν,
ένα μικρό τέτοιο του external το open source terminal που έχουμε φτιάξει. Και είχαμε κάτι το οποίο έμοιαζε με το GitHub Flow εκεί εμείς. Δηλαδή, πηγαίναν όλα στο master και κόβαμε εκδόσεις κάθε μήνα. Χοντρά, χοντρά. Και το πρόβλημα εκεί είναι όταν προέκυπτε ένα bug το οποίο θέλαμε να φτιάξουμε και θέλαμε να το κάνουμε backport και σε μια παλιά έκδοση. Δηλαδή, βγάζουμε τον Γενάρη την έκδοση 3.1. Εντάξει, ωραία. Βγάζουμε το Φλεβάρι την έκδοση 3.2 και το Μάρτι ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει ένα bug. Ναι. Και στις δύο εκδόσεις. Πώς το φτιάχνεις με αυτό το format που είχαμε απλά ένα κλαδί και πήγαινε έτσι να πάει και στις δύο. Και τι καταλήξαμε και κάναμε εκεί και μου άρεσε πάρα πολύ. Είχαμε το master όπου δουλεύαμε εκεί κατά βάση. Και όταν ερχόταν η ώρα να φτιάξουμε ένα release, κάναμε ένα καινούριο branch που λέγονταν release κάθετος 3,x ξέρω εγώ. Και ό,τι bug βρίσκαμε στο master και φτιάχναμε, το κάναμε cherry pick όπου θέλαμε να γίνει backport και πούσε σε ένα ξεχωριστό branch που ήταν άσχετο όμως πλέον με την κύρια ροή. Mm-hmm. Και κόβαμε και μια καινούργια έκδοση με ένα tag. Ναι, αυτό τι βολεύει. Αυτό βολεύει γιατί έχει. Όχι, βολεύει. Να ήταν ξεκάθαρο όπως το είπα. Γιατί... Ναι, ουσιαστικά έχει ένα branch, ένα minor, όχι major. Ένα minor. Δηλαδή είναι η 3-1-X. Ακριβώς. Άρα, άμα η 3-1 είναι supported ακόμα και θέλουμε να πάρει ένα update, αντί να θα πάει 3-3-3 ήταν πριν, ναι, θα πάει 3-3-4. Άρα, ναι, θα πάω εκεί πέρα, 3-3-3. Θα κάνω αλλαγή και θα πουσάρω και θα κόψω ένα καινούριο release. Ναι. Αυτό βολεύει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν χρειάζεσαι να υποστηρίξεις πολλές εκδόσεις πίσω. Ναι. Γιατί το χρειάζεσαι αυτό, γιατί σε βιβλιοθήκη όπως το extern. Ναι. Δηλαδή το extern χρησιμοποιείται στα πλαίσια μιας άλλης εφαρμογής, δεν είναι αυτόνομο. Όταν έχεις μια παραγωγική πλατφόρμα τύπου Sourcelayer, eFood κλπ., αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη ανάγκη. Αν και στο eFood έχουμε χρειαστεί τέτοια πράγματα και ίσως θα έχει νόημα να κάνουμε ένα παρόμοιο flow, γιατί μπορεί κάποια χώρα να τρέξει σε πιο παλιά έκδοση για κάποιους λόγους. Mm. Ή να μην είναι ακόμα έτοιμη να τρέξει στην τελευταία. Θέλουμε να κάνουμε, για παράδειγμα, ένα μεγάλο rebrand κάτι. Ναι. Και βγαίνει αυτό στο eFood, αλλά δεν έχει βγει σε μια άλλη χώρα που τρέχει το eFood. Ναι. Άρα λοιπόν θα ήθελες να έχεις και αυτά τα πράγματα. Ωραία, εγώ σας επιτρέπω να το υιοθετήσετε. Ας πούμε, στο eFood θα κάνουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν με ρώτησε εμένα πώς θα το έκανα, θα είχα releases από το master. Ναι. Κάθε τι που γινόταν merge δεν θα είχα develop branch. Ναι. Μπορεί και να είχα. Τέλος πάντων, αυτό είναι λίγο. Εμείς δεν είχαμε. Είχαμε master branch μόνο, ναι, και μετά branch για κάθε release. Όπου θέλαμε να γίνουν πίσω cherry pick όταν το bug έσκαγε. Το θέμα εκεί πέρα είναι ότι αν εγώ έχω κάνει release τώρα και έχω πάει 3 commits μπροστά. Ναι. Τώρα έχουμε αλλάξει βέβαια λίγο θέμα, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Έτσι δεν είναι η κουβέντα. Έτσι είναι η κουβέντα. Άμα δηλαδή εγώ πάω 3 commits μπροστά από το τελευταίο release. Ωραία. Και θέλω να κάνω ένα hotfix στο τελευταίο release χωρίς αυτά τα 3 branches. Χωρίς αυτά τα 3 commits τα τελευταία. Λοιπόν, εκεί πέρα αρχίζει και το. Εκεί το cherry pick δουλεύει, δεν ξέρω. Δουλεύει το cherry pick, αλλά θα εκεί πάρει πέρα και τα άλλα, όχι. Θα πρέπει να έχω branch ανα-release και όχι tag ανα-release. Branch είχαμε εμεί. Ναι, branch ανα minor release. Ναι, ναι, okay. Το λέγαμε release κάθος 3,1 και μετά από εκεί κόβαμε το tag 3,1,0, 3,1,1 και ήταν όλα στο ίδιο branch. Ναι. Άρα ουσιαστικά εσείς είχατε για develop το master. Ακριβώς. Και για master τα release branches. Όχι για master, τα releases βγαίνουν, ναι, από ένα branch ξεχωριστό, ναι, το κάθε release. Ναι, θα μπορούσε να δουλέψει αυτό. Τα copyrights είναι 100.000 ευρώ για τον πρώτο χρόνο. Όχι, θα μπορούσε να δουλέψει. Δηλαδή, το flow θεωρώ ότι πρέπει να το στείλει ανάλογα με την εταιρεία την, ναι, οποία είσαι ή το project το οποίο δουλεύει. Θα σου στείλει το link. όχι. Να σου πω την αλήθεια, αυτό όντως είχε δουλέψει μας καλά. Γιατί as always, εγώ ήμουν ο ξεροκέφαλος που έλεγε: παιδιά, μην το κάνετε, θα μείνουμε στο master να κρατήσουμε τα πράγματα απλά. Μέχρι που τα πράγματα πότε σταματάνε απλά, τώρα αρχίζουν και πηγαίνουν στραβά. Πάμε. Αυτό. Anyway. Κλείνει αυτή τη μεγάλη παρένθεση και πάμε πίσω στην αυτοματοποίηση. Εμείς, για παράδειγμα, τα release δεν τα κάναμε αυτόματα στο extern. Γιατί δεν ένιωθα εγώ την ασφάλεια να βάλω κάπου το NPM, δηλαδή. Ναι, τα κλειδιά. Το NPM είναι αυτό το site στο οποίο δημοσιεύονται βιβλιοθήκες στην JavaScript για να το χρησιμοποιούν και άλλοι. Για να μπορέσουμε εμείς να δημοσιεύσουμε μια καινούργια έκδοση, έπρεπε εγώ να έχω κάνει login, σαν να λέμε, με μια εντολή και να τρέξω εντολή όπου πάρε το καινούργιο extern. Δεν ένιωθα καλά να βάλω το κλειδί κάπου. Δεν ξέρω τώρα τι έχουν κάνει τα παλικάρια,
Αλλά... Για μια βιβλιοθήκη, εγώ το δέχομαι, γιατί είναι για κάτι το οποίο δεν κάνει σε κάθε μέρα, έτσι. Σε μια καινούργια βιβλιοθήκη που φτιάχνουμε τώρα, σαν εταιρεία για ένα πελάτη μας, το κάνουμε όλα αυτόματα στο GitHub. Είναι βέβαια κρυφό το project, έχουμε actions. Ναι. Έχουμε βάλει πάνω τα κλειδιά του PyPy και είναι καταπληκτικό. Με το που κόβεις, με το που βγάζουμε ένα καινούργιο release, αυτό αυτόματα πάει και δημοσιεύει τη βιβλιοθήκη Py, τη Python, το αντίστοιχο site που έχει Python για τις βιβλιοθήκες και είναι. Είναι τέλειο. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι γίνεται αυτό αυτόματα και νιώθουν καλά και εκείνοι, θεωρώ, γιατί ένα από τα πράγματα που συζητούσαμε όταν ήταν να κάνουμε αυτό το project για εκείνους που θα τους φτιάχναμε αυτή τη βιβλιοθήκη είναι ναι, αλλά θα τη φτιάξετε εσείς και πώς θα κάνουμε εμείς releases. Όταν πας στον άλλο και του λες, ξέρεις τι, απλά θα πας στο GitHub εκεί που λέει releases. Και θα γράψεις ένα καινούριο. Απλά θα γράψεις ένα κείμενο του τι κάνει και θα μου βάλεις πιάνει έκδοση και θα γίνουν όλα αυτόματα. Λέω, α, όντως με το δούμε ότι δουλεύει. Με το που δούλεψε μία, είχαν την αυτοπεποίθηση ότι οι ίδιοι μπορούσαν χωρίς να μπλέξουν με κώδικα να κάνουν βήματα μπροστά. Και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Δεν το αναφέρουμε καθόλου για την αυτοπεποίθηση. Σκέψου, μετά από λίγο στο source, λέει πόση αυτοπεποίθηση νιώθαμε να κάνουμε πολλά deployments την ημέρα, μόνο και μόνο επειδή ήταν όλα αυτά αυτόματα. Ναι, και μετά αυτό έχει άλλα καλά. Πολλά δηλαδή, deployments την ημέρα. Βάζεις πιο μικρά κομμάτια. Τα πιο μικρά κομμάτια είναι πιο δύσκολο να σπάσουν. Αν σπάσει ναι. κάτι, είναι πας ένα πράγμα πίσω. Δηλαδή, το άλλο κακό με το Git Flow για παράδειγμα είναι ότι έστω τη βδομάδα. Oh. Έρχεται και πάνε όλα στην παραγωγή. Μακελιό. Και γίνεται πανικός. Μακελιό. The panic. Τελείωσε. Ναι. Είναι, ναι. Τα flows δηλαδή θεωρώ ότι είναι και αυτά ένα επεισόδιο μόνο τους. Θα τα ξαναπιάσουμε. Ωραία, ναι, όχι, θα το ξαναπιάσουμε. Απλά έχει σημασία κιόλας γιατί η αυτοματοποίηση δεν είναι κάτι το οποίο είναι μια παγκόσμια σταθερά. Η αυτοματοποίηση κολλάει πάρα πολύ στις διαδικασίες της κάθε εταιρείας, του κάθε ανθρώπου. Και στις ανάγκες που υπάρχουν. Ναι. Και πάει λέγοντας. Νομίζω η ουσία πρέπει κάπως να το μαζέψω εγώ για μένα είναι ότι οτιδήποτε στα πλαίσια. Κάποια συνεργασία, ρε παιδί μου, και κάποιου pipeline, κάποια διαδικασία είναι επαναληπτικό, είναι ίδιο, μπορεί να γίνει λάθος και δεν χρειάζεται μυαλό να σκεφτεί τι πρέπει να γίνει τώρα. Πρέπει αυτό να φεύγει αυτόματα. Σε μια ύπαρξη που λέγεται software, όπως είπα. Ύπαρξη. να το αναλάβει μια άβουλη ύπαρξη. Δεν ξέρω πώς διαφορετικά το πω. Σαν το ποια ήταν το Lucy, ποια ήταν αυτή η ταινία με την τύπησα που ήταν υπολογιστή. Και... Δεν το έχω δει. Α, λες αυτό με τη Scarlett Johansson. Κακή Lucy. Ταινία. Πολύ κακή. Άρα δεν τη βλέπω. Όχι. Αλλά είχε χαβαλέρι, δεν είχε πλάκα το πώς. Κυριακή μεσημέρι μου επιτρέπεις δηλαδή μόνο να τη δω. Ναι. Με πίτσα. Εντάξει. δηλαδή, οτιδήποτε μπορεί να αυτοματοποιηθεί στη διαδικασία παραγωγής λογισμικού πρέπει να αυτοματοποιείται. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι. Το πιο σημαντικό resource που έχει μια εταιρεία είναι οι άνθρωποι της. Ξεκάθαρα. Και όσο απασχολείς ανθρώπους να κάνουν εργασίες οι οποίες δεν έχουν νόημα, τρως λεφτά. Δηλαδή, το μόνο μετα σχόλιο που θέλω να προσθέσω πάνω σε αυτό είναι ότι. Πες πρέπει... μετά. Λοιπόν, το μετα γίνεται μετά, παρεπτόντως, το ξέρεις αυτό. Σωστό. Ναι. Θα το δει. Εγώ δεν το ήξερα. Ισχύει, το είδα στο Wikipedia. Τέλεια. Αυτό θα βάλουμε link ή δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό το οποίο πιστεύω ότι έχει σημασία είναι ότι πρέπει να βάλεις πάλι κριτική, να σκεφτείς το τι χρειάζεται να αυτοματοποιηθεί. Ναι. Γιατί αυτό δεν είναι αυτόματο. Δεν πας στο άλλο. Και είναι πολύ πιθανό να καθίσεις να ασχοληθείς να αυτοματοποιήσεις πράγματα τα οποία δεν έχουν κανένα νόημα. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να πω τώρα και θυμάμαι και μου ήρθε στο μυαλό ότι είχε πάρα πολύ νόημα που αυτοματοποιήσαμε εμείς. Είναι το πώς σηκώναμε όλα τα περιβάλλοντα για τα workshops του Docker που κάναμε mm-hmm. πέρυσι το Μάιο, που χρειαζόμασταν καμία εξενταριά VMs στο Azure που τα είχαμε σηκώσει, δεν θυμάμαι. Και τα φτιάχνουμε όλα. Ήταν αυτό το λέγαμε και στην παρουσίαση στο OpenConf. Τα φτιάχνουμε όλα τα μηχανήματα, ξεκινάμε εδώ και βλέπουμε ότι δεν έχουμε ανοίξει την πόρτα στην mm-hmm. κάρτα δικτύου, την οποία θα χρησιμοποιούσαν οι attendees που είχαν έρθει για να δουν αυτό το οποίο φτιάχνανε στα πλαίσια του workshop. Αν αυτό μετά έπρεπε την ώρα του workshop εγώ να καθίσω με το χέρι να το φτιάξω πάνω σε ένα τα μηχανήματα, γιατί έκανε εσύ το μάθημα, εγώ ήμουν backstage και έκανα τα υπόλοιπα. Ναι, θα είχαμε χάσει όλο το workshop. Ενώ τώρα πήγαμε στο Terraform, βάλαμε μια γραμμή από κάτω. Το Terraform είναι ένα εργαλείο που αυτοματοποιεί πως φτιάχνει servers και τέτοια πράγματα. Εντάξει, link τα γνωστά. Και με ένα κουμπί, με μια γραμμή κώδικα και δύο εντολές, ήταν όλοι έτοιμοι σε πόσο. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά, ναι. Δύο λεπτά. 60 υπολογιστές γίνανε update σε δύο λεπτά αυτόματα. Πραγματικά το workshop θα είχε πολλά λεπτά. Εντάξει, δεν θα σου πω εγώ θα είχε πάει άποτο, αλλά θα είχαμε θέμα. Θα κάναμε διάλειμμα αναγκαστικά μισή ώρα. Θα είχε χάθει χρόνο, θα είχαν ξενερώσει και δεν θα είχαμε επόμενο sold out workshop. Εννοείται. Workshops νομίζω. Workshops. Δεν έχουμε κάνει ποτέ workshop που δεν είναι sold out νομίζω. Όχι, δεν έχουμε κάνει workshop που δεν είναι. Τόσο καλή. Μπράβο μας. Θα είναι και τα επόμενα sold out. Εννοείται. Λοιπόν. Έρχεται μέχρι το τέλος Μαΐου. Επόμενο. Ναι, θα το κάνουμε. Τέλεια. Έτσι θέλω. Τέλεια.
Οπότε νομίζω ένα πολύ ωραίο ρητό που έχω ακούσει είναι ότι αυτοματοποίησε κάτι τη δεύτερη ή την τρίτη φορά που χρειάζεται να το κάνεις. Δηλαδή, τέλειο. Αντώνης Καλυπέτης από κάτω. Δεν το έχω πει εγώ. Δεν θέλω να το. Δεν θέλω να το οικειοποιηθείς. Δεν πειράζει. Δεν θυμάμαι. Το έχω ακούσει σε συζήτηση, αλλά ουσιαστικά τι σου λέει, άμα χρειαστεί να ξανακάνεις κάτι, δες αν. Εντάξει, προφανώς μπορεί να τύχει, ρε παιδί μου, αλλά. Ναι. Ή... Το πιάσω. Μην αυτοματοποιήσεις ποτέ κάτι την πρώτη φορά. Συμφωνώ. Αλλά αυτοματοποίησε κάτι τη δεύτερη, τρίτη φορά, γιατί χρειάζεται λογικά. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό. Όπως για παράδειγμα, την τιμολόγηση του Σόρσλεπ. Ναι. Που στην αρχή την κάναμε με το χέρι και μετά την αυτοματοποιήσαμε. Ναι. Δηλαδή... Ναι. Ειδικά αυτό που είναι πολλά μικρά τιμολόγια. Γιατί άμα. Να σου πω κάτι, άμα να καθίσω να κόψω 100 τιμολόγια που είναι, ξέρω εγώ, 10.000 το καθένα, ναι, φυσικά το κάνω με το χέρι. Ήταν θα πάνε και χαρά. Πρόβλημα. Ναι, αρχή δεν θα έχω, μετά θα βαρεθώ όμως. Μπράβο, ακόμα και αυτό μπορεί να κάνεις λάθος. Ναι. Κάθε φορά που. Εννοείται. Αλλά στις αρχές θα είχα την. Ωραία, φίλε, και άλλο 10.000, και άλλο 10.000. αλλά ναι. Την πρώτη φορά. Την δεύτερη. Ναι. Όχι, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι τέλειο. Τώρα, για παράδειγμα, μπαίνει κάποιος, βάζει την κάρτα του. Κάθε μήνα θα χτυπήσει το Brain Tree, θα πάρει τα λεφτά και θα πούν τα τιμολόγια στον αυτόματο. Αυτό. Αυτά. Μάλιστα. Είπαμε ότι έχουμε meetup την επόμενη εβδομάδα. Meetup την επόμενη εβδομάδα το είπαμε. Τη Ματίνα από την Nokia που θα μιλήσουμε για ασφάλεια. Πάρα σε πολύ ωραία. Νομίζω θα έχει φοβερό ενδιαφέρον γιατί κάνουν πολύ ωραία πράγματα εκεί πέρα. Ότι μην αυτοματοποιήσει ποτέ τίποτα την πρώτη φορά, αυτοματοποιήσε το δεύτερη φορά και μετά. Τέλεια. Και ότι μπορεί να αυτοματοποιηθεί, αυτοματοποιήσε το. Πολύ βγάζει νόημα σύμφωνα με τον προηγούμενο κανόνα. τι άλλο, μαθηματάκι βγάλαμε. Τέλεια. Πόσα έχουμε ακόμα να βγάλουμε? 2-3 βγαίνουν. Ωραία. Ανάλογα πώς θα σπάσουμε λίγο την ύλη. Πολύ ωραία. Νομίζω θα βγάλουμε και ένα λίγο πιο σύντομα γιατί αργήσαμε το προηγούμενο. Αυτό θα σπάσουμε το εβδομάδα. Το κάνουμε λίγο μάλλον επόμενη εβδομάδα. Okay. Τι άλλο. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Δεν πιστεύω να είναι και στο YouTube. Και στο YouTube. Στο YouTube με έξτρα όμορφες φάτσες δικές μας. Εννοείται αυτό. Τι άλλο. Αυτά. Νομίζω. Καταπληκτικά. Οπότε τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Until next week, τα λέμε. Πιένω χέρι.